Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΚ Κοζάνης φέρνει η απόφαση του δικαστηρίου μετά την ένσταση που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης επιχειρηματικός δρόμος Βασίλης Μόσχος για μια έδρα την οποία διεκδικούσε βάσει των αποτελεσμάτων. Το δικαστήριο έκρινε πως η έδρα αυτή ανήκει στο συνδυασμό του Βασίλη Μόσχου και έτσι αφαιρώντας την έδρα των Γουνοπιών από τον Νίκο Σαρή την μεταβεβάζει στο συνδυασμό του Γιάννη Μητλιάγκα, ο οποίος όμως χάνει μία έδρα από το εμπορικό τμήμα, την οποία καταλαμβάνει ο συνδυασμός του Βασίλη Μόσχου. Έτσι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 5 έδρες στο τμήμα υπηρεσιών θα έχει ο Νίκος Αρής, 3 έδρες στο τμήμα μεταποίησης και 2 έδρες στο εμπορικό τμήμα, ενώ ο συνδυασμός του Γιάννη Μητλιάγκα καταλαμβάνει 3 έδρες στο τμήμα υπηρεσιών, 2 στο εμπορικό τμήμα, 2 στο τμήμα μεταποίησης και 1 έδρα στο τμήμα γουνοπιών, ενώ ο συνδυασμός του Βασίλη Μόσχου θα έχει από 1 έδρα στο τμήμα υπηρεσιών, στο εμπορικό τμήμα και στο τμήμα μεταποίησης. Ο Κοσμάς Καλντιριάδης παίρνει τη θέση του Μιχάλη Δελικώστα στο εμπορικό τμήμα εκ μέρους του Βασίλη Μόσχου, ενώ ο Γιώργος Μπούρτσος καταλαμβάνει τη θέση του Σωτήρη Παπά στο τμήμα του γουνοπιών. Πλέον το ερωτηματικό είναι αν θα υπάρξουν αλλαγές στη Διοικητικούσα Επιτροπή με τους νέους σχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί. Βγήκε η απόφαση της ένστασης που είχαμε καταθέσει ως συνδυασμός. Έχουμε κερδίσει την ένσταση. Έχουμε πάρει την τρίτη έδρα που διεκδικούσαμε και θεωρούμε ότι δικαιούμασταν βάσει των αποτελεσμάτων. Αυτή η έδρα απλώς λόγω επειδή ότι ο νόμος του εμπορικού επιμελητηρίου είναι λίγο περίπλοκος να εξηγήσω ότι την έδρα εμείς την παίρνουμε στο εμπορικό. Αυτή την έδρα την παίρνουμε από το συνδυασμό του κύριου Μητλιάγκα. Αυτό φέρνει κάποιες ανακατατάξεις. Ο κύριος Μητλιάγκας παίρνει μία έδρα στη Γούνα, την οποία τη χάνει ο κύριος Σαρής. Το αποτέλεσμα είναι πλέον 10 έδρες να έχει ο κύριος Σαρής, 8 ο κύριος Μητλιάγκας και 3 εμείς. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, είμαστε κι εμείς σε αναμονή για το νέο ΔΣ, να δούμε τους σχετισμούς, να συζητήσουμε με όλους. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλαίσιο που ήμασταν από την αρχή ότι εμείς θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε είναι να συνεργαστούμε για το καλό του επαγγελματία. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε με κανέναν και αναμένουμε.